Γι' αυτό το αίμα, τα ποτάμια αίματος, διαχρονικά, 140 χρόνια σχεδόν μετά, αν βάλουμε ως αφετηρία το Σικάγο, δεν πήγε χαμένο. Και θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα για να δικαιωθούν και αυτοί και να χτίσουμε ένα μέλλον καλύτερο για μας και για τις οικογένειές μας. Και εμείς στη Λάρκο, που σήμερα έχει 33.000 οτόνους το πουλάρι, που έπρεπε να συζητάγαμε για καλύτερους όρους εργασίας, για προσλήψεις, για διψήφιο αριθμό αυξήσεων συμβάσεων τριετιών, προσπαθούμε να την κρατήσουμε ανοιχτή. Αλλά θα την κρατήσουμε. Και αυτό το γολγοθά που τραβάμε θα το ξεπεράσουμε. Αρκεί ένα πράγμα. Να κρατήσετε την ενότητα μεταξύ σας. Παλιοί με νέοι. Αριστεροί με δεξιοί. Είμαστε εργάτες. Δεν χαριζόμαστε σε κανέναν. Το χτύπημα του ενός είναι χτύπημα και στον άλλον. Κανένας δεν θα βγει από τη δουλειά του. Από το σπίτι του δεν θα χαρίσουμε ούτε ένα ευρώ. Ενωτικά θα συνεχίσουμε. Σε αυτή τη φάση εμείς είμαστε έτοιμοι από την πρώτη στιγμή. Αν γουστάρουν, τους έχουμε στείλει και πρόσκληση, εδώ είμαστε να υιοθετήσουν την πρότασή μας, να το λύσουμε. Ετοιμαζόμαστε για τη νέα μάχη στο δικαστήριο που θα γίνει στις 5 Μάη, στις 6 Μάη. Εδώ θα είμαστε, μετά από αυτή τη μάχη, θα δούμε τα δεδομένα, θα μαζευτούμε με μαζικές διαδικασίες γενικών συνελεύσεων και θα αποφασίσουμε την κλιμάκωση. Κανένας δεν έχει τα κότσια να μας φάει αυτά που μας χρωστούν. Έχουμε κάνει πολλά βήματα, ομόφωνες αποφάσεις, όλοι μαζί, όλα τα σωματεία, με την αλληλεγγύη των εργαζομένων της χώρας μας και το φτάσαμε μέχρι εδώ. Τώρα είναι στο χέρι μας, είμαστε κοντά στη νίκη, θα οξυνθεί η επίθεση, αλλά θα νικήσουμε. Συνάδελφοι, από τη μία βλέπουμε πόλεμη, Ουκρανία, τι πληρώνει ο ουκρανικός λαός, νέοι πρόσφυγες, νέοι μετανάστες. Αλλά την πληρώνουν όλοι οι λαοί. Ακρίβεια, ενεργειακή φτώχεια, αυξήσεις στα τρόφιμα. Συζητούν και λένε για επισιτιστική κρίση. Πείνα δηλαδή. Οι εργαζόμενοι το πληρώνουν το μάρμαρο. Απ' τη μία είναι η σκληρή επίθεση που κάνουν για να συνεχίσουν να έχουν κέρδη. Απ' την άλλη όμως είμαστε εμείς οι εργάτες της Λάρκο που αντιστεκόμαστε 27 μήνες. Είναι οι συνάδελφοι στην Κόσκο που από χθες έχουν ξεκινήσει απεργία διαρκείας κόντρα στα κινέζικα συμφέροντα για να υπογραφεί συλλογική σύμβαση. Βγήκανε με αφορμή το νέο ατύχημα που είχανε εργατικό και θα κερδίσουν. Οι Κινέζοι θα σταματήσουν να κάνουν τους Κινέζους. Γιατί θα γεμίσει το Αιγαίο καράβια. Δεν θα ξεφορτώσει κανένας. Και τους εκφράζουμε την αλληλεγγύη σήμερα από εδώ. Μέσα από το μήνυμα που τους στέλνουμε και μέσα στη βδομάδα θα είμαστε εκεί και με υλική βοήθεια.